Εγώ θα σας μιλήσω ως εκπρόσωπος του Μαζί για το Παιδί. Το Μαζί για το Παιδί ξεκίνησε να λειτουργεί το 1996 και συμπεριλαμβάνει μη κερδοσκοπικά σωματεία που έχουν να κάνουν με τη φροντίδα του παιδιού. Ένα από αυτά τα σωματεία είναι η Μέριμνα. Η Μέριμνα ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια από επαγγελματίες υγείας που δουλεύανε στο Πέδωνος Επιτοπλίστων και είδαν ότι υπάρχει μία ανάγκη για τα αδελφάκια των παιδιών που νοσούν, καθώς και για τους γονείς τους, γιατί είδαν ότι καθώς είναι αναστατωμένη όλη η οικογένεια, τα παιδιά που βιώνουν αρρώστια, σοβαρή αρρώστια στην οικογένειά τους, δεν είχαν επαρκή ψυχολογική στήριξη. Η Μέριμνα, λοιπόν, προσφέρει ψυχολογική στήριξη σε οικογένειες που έχουν παιδιά μέχρι 18 ετών και βιώνουν σοβαρή και απειλητική για τη ζωή αρρώστια στην οικογένεια, δηλαδή συνήθως νοσούν οι γονείς ή κάποιο αδερφάκι ή βιώνουν το θάνατο, δηλαδή έχει πεθάνει κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο, συνήθως ένας από τους δύο γονείς. Σε εμάς έρχονται συνήθως από τα νοσοκομεία ή γίνονται παραπομπές και από σχολεία που βλέπουν ότι κάποια παιδάκια δυσκολεύονται που ζουν τέτοιες καταστάσεις. Έτσι θα σας μιλήσω σε σχέση με την εμπειρία που έχουμε στο Συμβουλευτικό Κέντρο και θα επικεντρωθώ περισσότερο στην εμπειρία των μικρών παιδιών. Θα χρησιμοποιήσω λίγο και τις προηγούμενες παρουσιάσεις γιατί ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Η δική μας εμπειρία είναι περισσότερο από τα αδέρφια των παιδιών που νοσούν και από παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους. Φυσικά, όταν συμβαίνει κάτι στην οικογένεια, εδώ στην Ελλάδα οι περισσότεροι γονείς αποφεύγουν να το πούνε στα παιδιά. Δεν λένε ότι κάποιος είναι πολύ σοβαρά αρρωστός, εκτός αν είναι στο τελικό στάδιο που δεν έχουν πια άλλη επιλογή. Και πολλές φορές αυτό που βλέπουμε είναι ότι δυσκολεύονται να το πούνε στα παιδιά ακόμα και όταν έχει πεθάνει. Ιδιαίτερα όταν τα παιδιά είναι πολύ μικρά, πολλές φορές το αποφεύγουν. Το ίδιο ισχύει και για ένα αδερφάκι, δηλαδή σκεφτείτε ότι όταν, όπως προηγουμένως είπε η συνάδελφος, μπορεί ένα παιδί να βρίσκεται στο νοσοκομείο, δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα παιδιά που είναι στο σπίτι έχουν ενημερωθεί για όλη αυτή την εμπειρία που ακούσαμε προηγουμένως. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν συμβεί κάτι αναπάντεχο, δηλαδή ένας θάνατος, η εμπειρία των παιδιών είναι πολύ διαφορετική από των ενηλίκων και από άποψη πληροφόρησης. Δηλαδή, τα παιδιά μπορεί να βιώσουν ένα θάνατο που όλη η οικογένεια, ας πούμε, είναι πιο προετοιμασμένη, σαν ένα ξαφνικό θάνατο, γιατί δεν έχουν την πληροφόρηση γι' αυτό. Όταν, λοιπόν, υπάρχει μία απειλητική για τη ζωή αρρώστια, αρχίζει μία διεργασία θρήνου. Εδώ θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που μας κάνουν εμάς τους ενήλικες να μην αντιλαμβανόμαστε ακριβώς το πώς βιώνει ένα παιδί μία απώλεια. Δηλαδή, ένα μικρό παιδί προσχολικής ηλικίας ή μέχρι και 6 και 7 χρονών δεν έχει την ίδια ικανότητα, δυνατότητα, συναισθηματικά αλλά και νοητικά να αντιληφθεί κάποια πράγματα όπως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς. Δεν έχει την ίδια ωριμότητα. Κάτι που κάνουν τα παιδιά είναι ότι θρηνούν με δόσεις. Δηλαδή, δεν αντέχει ένα παιδί, ας πούμε, να βιώσει τον πόνο συνεχόμενα. Οπότε, τι κάνουν τα παιδιά. Από τη μία σκέφτονται τις δύσκολες καταστάσεις που ζούνε και βιώνουν τον πόνο. Από την άλλη, το επόμενο δευτερόλεπτο μπορεί να πάνε να παίξουν και να ξεχαστούν. Αν το δει τώρα αυτό ένας ενήλικας, μπορεί να νομίζει ότι ένα παιδί είναι ανέστητο. Δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνει τον πόνο που ζούμε εδώ μέσα, δεν καταλαβαίνει το πόσο δύσκολα περνάμε. Όμως αυτό δεν ισχύει, γιατί τα μικρά παιδιά, αν βιώσουν τον πόνο με τον τρόπο που το βιώνουμε εμείς, θα διαλυθούν. Έχουν ανάγκη να παίρνουν ανάσες και το κάνουν. Είναι μέσα στη διαδικασία που έχει ο άνθρωπος για να προσαρμόζεται στις δύσκολες καταστάσεις. Το δύσκολο είναι για τους ενήλικες. Σκεφτείτε ότι μπορεί να λέμε, ας πούμε, σε έναν ενήλικα που θρηνεί, έλα πάμε να πιούμε ένα καφέ, έλα να κάνουμε κάτι, και αυτός να μην θέλει να κουνηθεί. Ενώ ένα παιδί αυθόρμητα θα πάει να παίξει και θα ξεχαστεί. Θέλουμε, λοιπόν, να υπάρχει μία γρήγορη πληροφόρηση για να μην αρχίσει το μυαλό τους να φτιάχνει σενάρια που αργότερα να είναι επιβαρυντικά για αυτά.
Έχουν τύχει περιπτώσεις, ιδιαίτερα ας πούμε όταν ο θάνατος είναι τραυματικός, που επειδή δεν μπορούν να πούνε στα παιδιά από τι πέθανε κάποιος, δεν τους λένε τίποτα. Και τα παιδιά αρχίζουν και έχουν την αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει και δεν μου το λένε, μήπως μας εγκατέλειψε. Και αρχίζουν και δουλεύουν στο μυαλό τους με αυτό το σενάριο, το οποίο είναι εξίσου δύσκολο για ένα παιδί να το λειτουργήσει μέσα του. Και κάτι άλλο που γίνεται είναι ότι επειδή κάποια στιγμή οι γονείς σίγουρα πρέπει να το πούνε, θα χρειαστεί τότε να καλύψουν ένα ψέμα που θα έχουν πει τον προηγούμενο καιρό. Που αυτό επηρεάζει την εμπιστοσύνη που έχει το παιδί προς το γονιό. Πώς λέμε λοιπόν σε ένα μικρό παιδί ότι κάποιος έχει πεθάνει? Τι είναι αυτό που του λέμε? Η αλήθεια είναι ότι και από την εμπειρία των παιδιών, όπως βλέπετε εδώ σε αυτή τη ζωγραφιά, μπορεί να είναι από τις πιο δύσκολες μέρες στη ζωή του παιδιού και του γονιού. Είναι πολύ δύσκολη η ώρα της ανακοίνωσης. Παρόλα αυτά, χρειάζεται, όπως είπανε προηγουμένως και οι συνάδελφοι, να είναι η ενημέρωση απλή, με λέξεις που δεν είναι διφορούμενες. Ας πούμε, όταν έχει κάποιος πεθάνει, χρειάζεται να πούμε τη λέξη «πέθανε». Δεν πρέπει να πούμε ότι πήγε ένα μεγάλο ταξίδι, ότι έφυγε μακριά ή ότι τον πήρε ο καλός Θεούλης. Γιατί δεν κάνει να το πούμε αυτό, δεν πρέπει, γιατί τα παιδιά αυτό που θα τους πούμε θα το πάρουν έτσι. Τα πολύ μικρά παιδιά της προσχολικής ηλικίας, όχι τα μεγαλύτερα. Άρα, αν πούμε σε ένα παιδί πήγε ένα μεγάλο ταξίδι, περιμένει ότι θα γυρίσει.